και που μόνον ο Γιάννης Παρασκευάς μπορούσε να έχει ένα τέτοιο τίτλο και να καταπιαστεί με ένα τέτοιο αντικείμενο. Θα περίμενε κανείς ότι θα έγραφε ένα πολιτικό βιβλίο, ένα βιβλίο γύρω από την πολιτική. Νομίζω ότι ήταν μια ανάγκη να ασχοληθεί με τη μυθοπλασία, που ωστόσο όμως έχει τα δικά του μηνύματα και τις δικές του αναφορές από την πλούσια διαδρομή του να αναφέρει, και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς. Εγώ ομολογώ ότι επιχείρησα να του ρίξω μια ματιά και με ξενύχτησε ένα βράδυ. Ένα κύριο γνώρισμα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι χαρακτηρίζει τον συγγραφέα είναι ότι υπήρξε μια ζωή με έντονο το αιρετικό στοιχείο. Αυτή για είναι μια δική μου αίσθηση. Και εγώ βέβαια, επειδή ανήκω στη σχολή των ρεαλιστών, κατά το 50% και το ρομαντικό στο άλλο 50%. Τον βρήκα πολλές φορές να είναι, ή τουλάχιστον δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Προσπάθησα όμως, γιατί ξέρω και πρέπει να σας πω, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι, σίγουρα μεν ο Νίκος, αλλά και ο Δήμαρχος, ότι αριστοτελικά είναι ένα χαρακτηριστικό πολιτικό ζώο που έχει δώσει όλα αυτά τα δείγματα γραφής, υπηρετώντας την πολιτική με πάθος και συνέπεια, μπορώ να πω, όσο βέβαια είπα και προηγουμένως ότι μπορεί να επιτρέπουν οι συγκυρίες πολλές φορές τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά να κάνουν πράξη όταν έρχονται στην εξουσία αυτά που έχουν οραματιστεί ή θα ήθελαν να εφαρμόσουν. Αφορμή και από μια συνέντευξή του που έχουμε κι εμείς στο τελευταίο φύλλο, που δίνει κάποια σημάδια και κάποιες αναφορές που ομολογώ ότι ήθελα να σου το έλεγα και χθες, ότι μου θυμίζω λίγο Καζαντζάκη, ότι δεν νοσταλγώ τίποτα, θα πρόσθετα εγώ, αν κάνω σωστά την εκτίμηση, ότι κάπου υπάρχει ένας ιδιότυπος πεσιμισμός που νομίζω ότι θέλει μια εξήγηση. Γιατί δηλαδή στο μέλλον δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι πρέπει κατά ανάγκη να συμφωνήσουμε, και γιατί να πούμε ότι σε σχέση και με όσα ανέφερα και στην συνέντευξη προηγουμένως, ότι δεν ελπίζει, δεν νοσταλγεί. Το βέβαιο είναι ότι είναι ελεύθερος να λέει, να κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Εγώ θα το ευχηθώ καλή συνέχεια. Ο πολιτικός ποτέ δεν σταματάει. Έχει από όποια θέση και αν δίνει το παρόν στην πολιτική σκηνή, αν θέλετε στην κοινωνία. Έχει μια σοφία που όταν αυτή μπορεί να την μεταφέρει, όπως τώρα μέσα από ένα βιβλίο, είναι και αυτό μια προσφορά στην κοινωνία. Θα ακολουθήσει ο φίλος και αγαπημένος συμμαχτής Νίκος, που είναι σίγουρο ότι θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Ανεξάντλητος και κλαφυρότατος. Αν το επιτρέψει ο Δεσπότης, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Δεν είναι θέμα Δεσπότου. Είναι μόνο μου. Είναι θέμα Δημάρχου. Τώρα, ανοίγουμε όμως εδώ ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πού είναι η δημοτική αστυνομία τώρα να αναλάβει, λοιπόν. Για να μην γίνει αυτό που έγινε στην Κυριακή. Ναι, νομίζω ότι. Δήμαρχε, θα συμφωνήσουμε λοιπόν. Εγώ έβαλα το Δεσπότη μπροστά που ξέρω ότι θα περάσουμε αυλαβώς στην υπόθεση.
Λοιπόν, και στη συνέχεια η Σμάρου Παρισίδου θα μπορέσει να μας κάνει μια αναφορά πάνω στο βιβλίο και όπως συνηθίζω θα ήταν πολύ σημαντικό στο τέλος να αφήσουμε χρόνο για όλους εσάς που νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ακούσουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις πάνω σε ό,τι ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Νίκο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Προβληματίστηκα σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, συμπατριώτες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, αν είχα δικαίωμα, αν είχα δυνατότητα να κάνω μια δουλειά που δεν έχω κάποτε μου. Να αναλύσω ένα βιβλίο. Μηχανικός ο Γιάννης, μηχανικός εγώ. Ένα βιβλίο είναι ένα λογοτεχνικό πόνημα που υποτίθεται ότι εκφεύγει των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων μας. Στη συνέχεια προβληματίστηκα αν θα έπρεπε να μιλήσω για τον συγγραφέα ή για το βιβλίο. Τελικά αποφάσισα να τα κάνω όλα. Και να είμαι εδώ και να μιλήσω για τον συγγραφέα και να μιλήσω για το βιβλίο. Όχι επί μακρόν, μη φοβάστε. Δεν θα πλατιάσω. Με τον Γιάννη ακολουθούμε μια παράλληλη διαδρομή από το 1968. Στις παρυφές αυτές της διαδρομής βλέπω και τη Μαρία. Στα πρώτα χρόνια ήταν μαζί μας, κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στα πρώτα χρόνια του σπουδών και το Μάνο, τον προλάβαμε. Μια παράλληλη διαδρομή που έχει να κάνει τόσο με τις επαγγελματικές ενασχολήσεις μας, όσο και με τις ανησυχίες μας. Με συνήθως διαφωνίες όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης διαφόρων πραγμάτων, καταστάσεων και απόψεων. Που όμως και οι διαφωνίες ακόμα είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την αμοιβαία αλληλοεκτίμηση και την αναγνώριση των θετικών στοιχείων που είχε η προσωπικότητα του καθένα μας. Βρεθήκαμε και στον ίδιο τόπο. Κατ' επιλογή βρέθηκα στη Ρόδο από το 1977, όταν δηλαδή ξεκίνησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Και βέβαια, βρισκόμενοι στον ίδιο πολιτικό χώρο, είχαμε κάθε δυνατότητα, όχι απλά ανταλλαγής απόψεων, αλλά και μερικές φορές αντιπαραθέσεων, όχι κατά ανάγκη για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά για τις απόψεις που είχε ο καθένας μας για τη ζωή. Ο Γιάννης έχει ένα απόλυτο χαρακτηριστικό το οποίο κανείς δεν μπορεί ούτε να του αφαιρέσει, ούτε να αμφισβητήσει. Είναι ο άνθρωπος που λέει πάντα αυτό που σκέπτεται. Το ίδιο έλεγε όταν ήταν διαχειριστής εξουσίας, το ίδιο έλεγε όταν δεν είχε καμιά σχέση με την εξουσία, τα ίδια έλεγε όταν ήταν σκληρός επαγγελματίας, γιατί έπρεπε να εξασφαλιστεί ο πλούσιος για τον ίδιο και την οικογένειά του, το ίδιο έλεγε όταν ήταν στα πάνω του, τα ίδια έλεγε όταν ήταν στα κάτω του. Πάντα εκφράζει τιμίως και φθασός, όπως λέμε, την άποψή του και στο βάθος υπάρχει μονίμως ένα στοιχείο μιας δικής του απόλυτης λογικής, η οποία όμως για όσους τον ξέρουν ήταν πάντα βασισμένη σε αρχές και αξίες. Οφείλω να πω, και όλοι μας πιστεύω έχουμε άποψη πλέον, ότι αυτά που ανέφερε ο Γιάννης προηγουμένως περί μιας ιδιόρυθμης σχέσης με την πολιτική, τους πολιτικούς και τους ανθρώπους, για πολλούς χαρακτήριζαν τον Γιάννη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω τώρα πια που είμαστε και οι δύο έξω από το κάδρο αυτού που λέμε έκθεση στην κοινή γνώμη, ότι ο Γιάννης αυτό το αίσθημα δικαίου
χαρακτήριζε τις πράξεις του, το είχε ως βίωμα σε όλη τη ζωή και χαρακτηριστικό των όποιων αποφασιών. Είναι ένας τεχνοκράτης καταξιωμένος με την αίσθηση που έχουμε όλοι περί της επαγγελματικής καταξίωσης του καθένα από μας. Είναι ένας πολιτικός που ποτέ δεν πέρασε απαρατήρητος, που πάντα είχε το θάρρος της γνώμης του και πάντα αυτή η γνώμη του στρατευόταν πίσω από αρχές και αξίες, χωρίς να κάνει αβαρίες, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα πολιτικά του πιστεύω. Έτσι πήγε. Κάποιοι άνθρωποι που και ακόμα βρέθηκαν απέναντί του, ίσως εκ των υστέρων στρατεύθηκαν στις δικές του ιδέες. Και έτσι πάει, γιατί δεν τέλειωσε όλα τα χρόνια. Εντάξει, έχουμε μια ώρα. Αλλά δεν τελειώσαμε.